Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε, να ξαναπώ τα ίδια που θα έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει έτσι πολλούς θαυμαστές σε τούτη την εκπομπή και αφού τον θέλετε τον φέρνουμε πάντα σταθερά. Οπότε γι' αυτό σας φιλοξενούμε συχνά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας, κύριε Μάζη. Αλλή μόνο, χαρά μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι προσδοκίες έχετε εσείς από αυτή τη σύνοδο κορυφής και πώς βλέπετε προφανώς την τουρκική επιθετικότητα? Δεν ξέρω αν ακούγατε νωρίτερα τον κύριο Ροζάκη και τον κύριο Ιρακλήδη, οπότε περιμένω το σχόλιο σας με ενδιαφέρον. Τα άκουσα όλα και με κράτησαν ξύπνιο. Α, καλό είναι αυτό, γιατί είναι και περασμένη η ώρα. Για πάμε. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι ότι οι στάσεις του Συμβουλίου εξαρτάται και από τις πιέσεις τις οποίες έχει δεχθεί από το δίπολο Ελλάδας-Κύπρο. Θεωρώ τις πιέσεις αυτές ελλιπείς. Θεωρώ ότι οι διάφορες εξωτερικές πιέσεις που έλαβαν χώρα πριν από την ολοκλήρωση του Συμβουλίου της 1ης και 2ης Οκτωβρίου διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της 1ης και 2ης Οκτωβρίου και βεβαίως οι δεδηλωμένες θέσεις της ελληνικής πλευράς οι οποίες συνοψίζονται στη φράση του Έλληνος Πρωθυπουργού ότι ο αυτός σκοπός δεν είναι οι κυρώσεις αλλά ο διάλογος δίνουν το δικαίωμα να εξάγουμε το συμπέρασμα του πώς διαμορφώθηκε το κλίμα την 1η και 2η Οκτωβρίου. Επίσης, το γεγονός ότι πιέσαμε αφόρητα την Κύπρο να μην προχωρήσει και εμείς και ο κύριος Πομπέο, να μην προχωρήσει αλλά και η Γερμανία ή στην κατάθεση της αρνησικυρίας της επιμένουσα στην άποψη ότι εάν είναι να επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση ή στην Λευκορωσία συμφώνως προς τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου θα έπρεπε να επιβληθούν και ανάλογες παράλληλες κυρώσεις στην Τουρκία. Έδωσαν επίσης και αυτές το δικαίωμα ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βγάλει το άνευρο και ανούσιο αποτέλεσμα το οποίο έβγαλε τη 2η Οκτωβρίου. Συνεπώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ξηδάκη ότι και εγώ δεν περιμένω τίποτα από το αυριανό Συμβούλιο, διότι και εμείς δεν έχουμε κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει ως Ελλάδα. Υπήρχε μια διαρροή εχθές από γερμανό αξιωματούχο που έλεγε πράγματι ότι η Αθήνα δεν έχει κάνει αίτηση για κυρώσεις στις Βρυξέλλες. Αλίμονο, εμείς είμεθα ευγενικοί άνθρωποι και όπως θα έλεγα και ως Μακεδόν γεννηθείς σε Θεσσαλονίκη από αυτήν την άποψη είμαστε και κυμπάριδες. Το κυμπάρις στη Βόρεια Ελλάδα σημαίνει γαλαντόμος. Κουβαρντάς, ναι. Έτσι είναι, κουβαρντάς. Είμαστε κουβαρντάδες όμως με ζητήματα τα οποία δεν κληρονομήσαμε από τον παππού μας ένας έκαστος εξημών, αλλά είμαστε κουβαρντάδες με την εθνική ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι και να ανοίξουμε και την κουβέντα με τους συναδέλφους. Λέτε ότι είμαστε γαλαντόμοι, ότι είμαστε κυμπάριδες. Κυρώσεις δεν παίρνουμε, από ό,τι φαίνεται. Το αυτή τραβιέται έτσι πολύ απαλά στην Τουρκία. Από την άλλη, η κυβέρνηση απαντά ότι είναι πολύ στενός ο κορσές των συμπερασμάτων της προηγούμενης συνόδου κορυφής, με συγχωρείτε, στην γειτονική μας χώρα. Η αποκλιμάκωση πώς θα επιτευχθεί, κύριε καθηγητά? Αυτοί που λέγουν ότι ο κορσές είναι πολύ στενός, θα πρέπει να... Ο κύριος Πέτσας, δηλαδή. Ναι, ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν ράφτη. Αλλά για να και να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Άκουσα προηγουμένως αρκετές θέσεις και από τους προηγούμενους συνομιλητές σας
και θα ήθελα να πω μερικά πράγματα επ' αυτών, γιατί δεν πρέπει να μείνουν έτσι στον αέρα. Ναι. Πρώτον, από τη στιγμή που το σκάφος αυτό, το πολιτικό, έχει μπει ο Ρουτς Ρεΐς, συνοδευόμενο βεβαίως και από τα πολεμικά πλοία τα οποία υπεγράμμισε ο κύριος Σουρμελίδης, μπει στο χώρο. Δεν άκουσα. Τίποτα, συνεχίστε. Είναι εσωτερικό αστείο. Ναι. Από τη στιγμή που έχει μπει στη ζώνη 6 με 12 ναυτικά και εμείς δεν το έχουμε παρεμποδίσει, αυτό σημαίνει ότι απεμπολούμε την παγία ελληνική θέση ότι θα κάνουμε χρήση του δικαιώματος για διεύρυνση της Αιγιαλίτιδος ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια ή μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε η Ελλάδα κρίνει σκόπιμον και πρόσφορον. Και αυτό είναι, είπαμε, ένα δικαίωμα το οποίο είναι κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, μονομερός ασκούμενον και δεν το απεμπολούμε. Όταν όμως επιτρέπει σε ένα σκάφος να κάνει έρευνα, ας ξεχάσουμε για λίγο τα πολεμικά, να κάνει έρευνα σε αυτήν την περιοχή, έχεις απεμπολίσει de jure και de facto το κυριαρχικό σου αυτό δικαίωμα και να μην κρυβόμεθα πίσω από το δάχτυλό μας. Και ο κύριος Ροζάκης παραδέχθη ότι είναι ένα δυνητικό δικαίωμα. Σαφώς, γιατί γνωρίζει νομικά. Όταν λοιπόν ο άλλος κάνει έρευνα σε ένα χώρο ο οποίος αποτελεί δυνητικό κυριαρχικό σου δικαίωμα, τότε το απεμπολείς εάν δεν τον εποδίσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, ακούστηκε η άποψη ότι μα η Ελλάς παρανομεί διότι έχει 6 ναυτικά μίλια Αιγιαλίτιδα ζώνη και 10 ναυτικά μίλια ένα αέριο χώρο. Το έχουν ονομάσει οι Τούρκοι και το ελληνικό παράδοξο. Ερωτώ λοιπόν εγώ, ποιος εμποδίζει την Ελλάδα να ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα και να πάει την Αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια, ούτως ώστε ο εναέριος χώρος από 10 να γίνει 12 ναυτικά μίλια? Αφήστε το αυτό. Ούτως ώστε να λυθεί και το παράδοξο για όσους έχουν τόσο υψηλές ευαισθησίες για νομικά παράδοξα και νομικές παρανομίες της Ελλάδος. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω. Έχουμε ποιος άλλα... είναι εκείνος... Ελάτε. Ή... Συνεχίζω. Έχουμε. Βέβαια έχουμε. Πώς δεν έχουμε. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι το γεγονός της αποστρατικοποιήσεως. Ο κύριος Ζαζάκης υπήρξε σαφέστατος. Ναι. Και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι από την στιγμή που υπάρχει από το 1974 το ζήτημα εισβολής και κατοχής της Κύπρου, αυτό και μόνον θα είναι δύνατο να μας καλύψει στο θέμα της αποστρατικοποίησης. Αυτό και μόνον. Πέραν τούτου, σε θέματα του πώς πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και αν έχουμε κατά το ίμιση δίκιο εμείς και κατά το ίμιση δίκιο οι Τούρκοι, όπως και ανάλογα συμπεράσματα τα οποία εκπέμπονται και διατυπώνονται, θέλω να πω το εξής. Καλόν θα ήτο, εφόσον οι πάγιες θέσεις της Ελλάδος είναι οι συγκεκριμένες, δεν έχουμε χρόνο να τις επαναλάβω, καλόν θα ήταν να μην διοριζόμεθα αυτόκλητοι δικαστές της χώρας μας, να προδικάζουμε, να προκαταδικάζουμε και με αυτόν τον τρόπο να δυσχεραίνουμε οποιαδήποτε δυνατότητα συγκλήσεως των απόψεων των δύο πλευρών σε ένα ζήτημα. Πάμε εις το δικαστήριο να δούμε ποιος έχει δίκιο. Μάλιστα. Το ερώτημά σας, εγώ θα ήθελα να μείνω στο θέμα της αποστρατικοποίησης, κύριε Μάζη, γιατί παρά τις δημόσιες δηλώσεις, εμείς μαθαίνουμε και το μαθαίνουμε, νομίζω και είναι σωστό, ότι η ανοχή
και χρησιμοποιώ πολύ ευγενική λέξη και ήπια, Ευρωπαίων και Αμερικανών στο θέμα αυτό ότι πρέπει να συζητηθεί, είναι εκπληκτική και ενοχλητική. Λένε δηλαδή στο κατηδίαν ότι πρέπει να συζητήσετε και αυτό το θέμα, διότι η Τουρκία έχει τα επιχειρήματά της. Έχετε Μάκη, κάποια εξήγηση γιατί και σε αυτό το θέμα είναι τόσο απέναντί μας οι σύμμαχοι? Κοιτάξτε, από την στιγμή που η Ελλάς δηλώνει εκ προημίου δεδομένη, από τη στιγμή αυτή και μετά, ο οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής, ενδιάμεσος, παρατηρητής, τι θα κάνει? Θα πιέσει τον δεδομένο. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαιο. Πολύ βασικό δε είναι το γεγονός ότι έχουν προϋπάρξει καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη αυτή των ημείων, όπου η Ελλάς απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει παρόμοια διλήμματα και προκλήσεις. Θα σας θυμίσω ότι μέχρι σήμερα, αγαπητέ κύριε Σουρμελίδη, ουδής επίσημος Έλλην, ανεξαρτήτως ποιας κυβερνήσεως, εδέχθη ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Ο πρώτος ανεπίσημος Έλλην, επιτρέψτε μου το λογοπαίγνιο, είμαι εγώ που δεν το παραδέχομαι. Αλλά ούτε και κανείς επίσημος. Σήμερα όμως υπόπτως ακούω όλο και περισσότερους, είτε συναδέλφους σας, είτε συναδέλφους μου, είτε άλλους δημοσιολογούντας, να πετάνε μία ατάκα περί ναι, έτσι γκριζαρίστηκε και η περιοχή των ημείων. Πότε το παραδεχτήκαμε αυτό? Θυμήστε μου έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών ή έναν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος να έχει δεχτεί ότι έχει γκριζαριστεί η περιοχή των ημείων. Κανένας. Αλίμονο. Αν μπράβο. Γιατί το θυμόμαστε εσχάτως? Ποιος είναι ο λόγος? Και επιτέλους άλλη μία ερώτηση περί του ΦΥΡ. Το ΦΥΡ. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. Λέω και με αυτό θα κλείσουμε για να προχωρήσουμε και στο επόμενο μας πάνελ. Βεβαιότατα. Με όλο το σεβασμό προφανώς. Μα τι λέτε τώρα? Με βγάζετε από τη δύσκολη θέση να σας καληνυχτήσω πρώτος. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το ΦΥΡ είναι μια υπόθεση η οποία είναι κατοχυρωμένη στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Ο Διεθνής Αεροπλοείας. Ο Διεθνής αυτός οργανισμός βεβαίως είναι κατασκευασμένος για να εξετάζει τις πολιτικές πτήσεις. Αλλά παράλληλα από τη στιγμή που στην περιοχή ύπτανται και πολεμικά σκάφη, είναι υποχρεωμένος επίσης να λαμβάνει υπόψη του αυτές τις πτήσεις για λόγους ευνοήτους, για να μην συμβεί κανένα ατύχημα. Εκείνο λοιπόν το οποίο υποψιάζομαι ότι έχει επισυμβεί δι' αυτού του συμφώνου του deconfliction, όπως μας είπε ο κύριος Stoltenberg, φοβούμαι ότι έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εις τους Τούρκους αυτή τη στιγμή μέσα στο πλαίσιο της δίθεν αποτροπής συγκρούσεως και όχι αποσυμπιέσεως, να μην καταθέτουν σχέδια πτήσεως πάγιον αίτημα της Τουρκίας, όπως και να μην καταθέτουν σχέδια ναυσιπλοείας. Τελευταίο είναι το δικαίωμα του innocent passage, της αυλαβούς διέλευσης. Είναι απολύτως ψευδές αυτό το οποίο λέγεται ότι κλείνει το Αιγαίο και γίνεται ελληνική λίμνη. Μάλιστα. Με αυτό το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε μπορεί να διαπλέψει, και βεβαίως το Twitter της το tweet της Ρωσικής Πρεσβείας σήμερα έλυσε και αυτόν τον μύθο. Τώρα για τα 12 ναυτικά μίλια, ακούστε, είναι πολύ απλό. Κύριε Μάζη, είπε ο κύριος Ροζάκης ότι δεν είναι η ώρα να γίνει αυτό το δικαίωμα. Σας λέω ότι η ώρα ήταν και πριν και τώρα. Και ξέρετε γιατί? Διότι αν αυτή τη στιγμή επεκτείνομαι στα 12 ναυτικά μίλια,
ο οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός αυτού του χώρου παρανομεί. Οι Τούρκοι τι θέλουν να μας κάνουν? Να δείξουν ότι πυροβολούμε πρώτοι ή προβαίνουμε σε εχθρική ενέργεια πρώτοι. Μάλιστα. Όταν ξαφνικά βρεθούν σε χωρικά ύδατα εθνικά της Ελλάδος, δεν θα έχουν αυτό το προτέρημα. Τελείωσα. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, οπότε θα έχουμε καιρό να απλώσουμε ξανά την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.